Αγαπητοί φίλοι και φίλες της ελληνικής οθόνης αλλά και σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Δημιουργίες που αγαπήθηκαν ξεπνούν μέσα από την τηλεόρασή σας για να σας πάρουν μακριά από την καθημερινότητα και να κλείσουν κάθε ένα από τα βράδια της εβδομάδας με άκρους ξεχωριστό τρόπο. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία με εκείνες της 5ης 10 Μαρτίου. Η πρώτη με τίτλο «Η αλήθεια είναι πικρή» έρχεται στην παρέα μας στις 10 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Σούλα Παπαδάκη, σκηνοθεσία Ηρόδοτος Καλπατζής. Κοινωνική ταινία του 1974 με τους Μιχάλη Μπάλη, Μπέση Καρανάσου, Παντελή Ζεβό. Η Βερίνα είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ημερήσια. Ο γειτονάς της Δημήτρης θα τη ζητήσει να γνωριστούν καλύτερα. Μια μέρα που ο διευθυντής της εφημερίδας θα απουσιάσει, αυτή θα αναλάβει χρέη αρχισυντάκτη. Η επιλογή της για πρωτοσέλιδο μιας ιστορίας ενός φτωχού που επιστρέφει τα χρήματα που βρίσκει στο δρόμο αντί ενός τυγερού εγκλήματος και ενός ροζ σκανδάλου σε μπαλέτο θα στοιχήσουν την απόλυσή της. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία που μας κάνει να αντιληφθούμε πως ορισμένα πρότυπα στη ζωή παραμένουν άκρους διαχρονικά. Για ελάτε εδώ, Δεσποινής. Καλημέρα. Μήπως θα είχατε την καλοσύνη να μου δώσετε μια εξήγηση για το σημερινό χάλι της εφημερίδας? Μπορείτε να γίνετε πιο σαφείς, πιο χάλι. Θαυμάζω την ψυχραιμία σας, Δεσποινής. Ένας έσπαξε δύο άντρες και μια γυναίκα. Ανακαλύφθηκε ολόκληρο δίκτυο ροζ μπαλέτων και εσείς τα αγνοείτε όλα αυτά. Δεν αγνόησε τίποτα από όλα αυτά, εφόσον τα έχουμε δημοσιεύσει στην τελευταία σελίδα. Στην τελευταία σελίδα και με μικρά γράμματα. Μάλιστα. Και στην πρώτη σελίδα τι βάλατε? Μα τον εργάτη που βρήκε τις 300.000 δραχμές. Μάλιστα. Ο φτωχός εργάτης. Ο ήρωας της ζωής που παρέδωσε τις 300.000 δραχμές. Και το λέτε εσείς είδηση αυτό για την πρώτη σελίδα? Μάλιστα. Εγώ το λέω είδηση για την πρώτη σελίδα. Ο μεροκαματιάρης των 150 δραχμών με 4 παιδιά και άρρωστη γυναίκα βρίσκει 300.000 δραχμές και ενώ μπορούσε να τις κρατήσει τις παραδίδει. Δεν αξίζει να προβληθεί ο άνθρωπος αυτός? Χρειάζονται τέτοια παραδείγματα στη συμφεροντολογική κοινωνία μας και όχι δολοφόνοι και εγκληματίες. Το κοινό αυτά θέλει. Το κοινό? Το ρωτήσατε εσείς το κοινό? Ακούστε, Δεσποινής, όταν θα κάνετε δική σας εφημερίδα, τότε να ρωτήσετε το κοινό. Τότε. Όχι όμως εδώ μέσα. Να φύγετε αμέσως τώρα. Το λογιστήριο είναι ενημερωμένο. 10 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, ετοιμαστείτε για την κωμωδία του 1962 που θα ανοίξει την αυλαία της εβδομάδας με τίτλο «Μην είδατε τον Παναή». Σενάριο Ναπολέων Ελευθερίου, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Φέγκος, Ανδρέας Πάρκουλης, Κώστας Δούκας. Δύο φίλοι μπλέκουν σε μια σειρά από εύθυμες συστηματικές ιστορίες και παντρεύονται τα κορίτσια τους, αλλά ο ένας την πρώτη νύχτα του γάμου του το βάζει στα πόδια μόλις βλέπει τη γυναίκα του με νυχτικά. Τελικά θα μπορέσει να συνέλθει από το θέαμα που αντίκρισε? Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα σας κάνει να γελάσετε με την ψυχή σας. Ρε την ψυχραιμία και πρασινάλογα! Εγώ είμαι ο Περικλής ο Κασάπης με το όνομα. Και αφού δεν καθαρίσεις εσύ για πάρτι σου, θα τους καθαρίσω εγώ. Μα σου είπα, Περικλή μου, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Το λες εσύ. Οι πληροφορίες μου όμως λένε άλλα. Κουταμάρες. Δεν είναι καθόλου κουταμάρες. Μόνο πες μου ποιος είναι από τους δύο. Δύο γίνανε τώρα. Εννοώ τα δύο γκαρσόνια που είναι στον πλάτανο. Ποιος από τους δύο είναι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο? Όχι για τίποτα άλλο. Για να μην τους καθαρίσω ντούμπλεξ. Σε έχει τυφλώσει η ζηλία και δεν ξέρεις ποια τι λες. Εγώ ξέρω τι λέω, ξέρω και τι θα κάνω. Δηλαδή, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα το διαβάσεις αύριο σε εφημερίδες. Γνωστός Κρεοπόλης ετεμάχησε σερβιτόρων εξοχικού κέντρου. Τρελός είσαι, Περικλή, που πας? Θα το διαβάσεις σε εφημερίδες αύριο. Μπορώ να τηλεφωνήσω? Ευχαρίστω. Ναι. Εξοχικό κέντρο ο Πλάτανος. Εδώ Ασπασία. Ακούστε, πέστε στο Φάνη να φυλαχτεί, γιατί ξεκίνησε ο Περικλής ο Χασάπης και έρχεται κατά εκεί για να τον σφάξει. Τι πως πού?
Ξεκίνησε ο Χασάπης και έρχεται κατά εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μου σώσατε τη ζωή σας, είμαι ευγνώμων. Ακολουθούν οι ταινίες της Παρασκευής 11 Μαρτίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ο Ασυμβίβαστος» και θα προβληθεί στις 9 και 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Ανδρέας Θωμόπουλος. Κοινωνική περιπέτεια που κυκλοφόρησε το 1979 με τους Μπέτη Λιβανού, Παύλο Σιδηρόπουλο, Σταύρο Ξενίδη και άλλους. Ο Παύλος είναι ένας νέος γεμάτος όνειρα, ενέργεια και αμφισβήτηση για το κατεστημένο. Θα παρατήσει τις σπουδές του και θα ψάξει τα όνειρά του σαν μουσικός του δρόμου. Εκεί θα γνωρίσει τον Απόστολο, τον Φλου, και μαζί θα πορευτούν. Θα μπορέσει άραγε μετά από χρόνια να νιώσει ικανοποίηση μέσα από τη νέα του ζωή. Ας πάρουμε μια ιδέα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Δηλαδή εσύ είσαι τελείως τρελός, έτσι. Πώς είναι δυνατόν, ρε Παύλο, να σκέφτεσαι έτσι επιπόλαια? Πώς είναι δυνατόν να θες να παρατήσεις ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα για να κάνεις κάτι άλλο? Και αυτό το κάτι άλλο να είναι και τελείως ηλίθιο. Τι θα πει να γράφεις τραγούδι, ε? Τι θα πει? Έτσι γράφετε τα τραγούδια, Παύλο. Έτσι, όποιος θέλει γράφει τραγούδια. Και άλλωστε τι δουλειά έχεις εσύ με τα τραγούδια και τη μουσική? Μπορείς να μου απαντήσεις? Σε ρωτάω, ρε παιδάκι μου, μπορείς να μου απαντήσεις? Κάνεις λάθος, Παύλο. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος να θες να παρατήσεις την ιατρική για να γράφεις τραγούδια. Τραγικό λάθος. Άκου, Παύλε. Το ξέρω πως περνάμε δύσκολες μέρες. Και όταν λέω δύσκολες, εννοώ δύσκολες. Το ξέρω πως το ψυγείο είναι άδειο. Πως έχουμε να πληρώσουμε τον Νίκη 4 μήνων τώρα, πόσο. Πως τίνεξες στον αέρα την χρονιά στο πανεπιστήμιο. Πως είμαι έγκυος και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε. Θα το κρατήσουμε το παιδί ή θα ξανακάνω έκτρωση. Πως ακόμα εμείς οι δύο δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Θα παντρευτούμε, δεν θα παντρευτούμε, τι θα κάνουμε. 5 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, πείτε «Ψιτ, κορίτσια» μέσα από την κωμωδία του 1959 σε σενάριο σκηνοθεσία Άλκη Παπά. Πρωταγωνιστούν Ειρήνη Παπά, Γιώργος Καμπανέλης, Ανδρέας Πάρκουλης. 3 φτωχοί φίλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι καλό στη ζωή τους. Μια μέρα γνωρίζουν 3 κοπέλες, παριστάνουν τους πλούσιους και βγαίνουν μαζί τους. Τελικά όμως η βοήθεια έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα αστείο στιγμιότυπο από την ταινία που θα χαρίσει πολλά χαμόγελα στο βράδυ της Παρασκευής. Γεια! Γεια σας! Με σωματοφυλακή βλέπω. Η μοναξιά είναι καημός. Ώσπου να παντρευτείς. Τότε καταλαβαίνεις πως είναι παράδεισο. Ο πλούσιος άφησε την κούρσα. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, πάει Παρίσι. Αν θες, δες την. Καλή διασκέδαση. Γεια! Σας στο σπίτι σας. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, Ραλέκο. Άστα, μωρέ, Γιώργη. Όλα ανάποδα πάνε. Κοντζά μ' άντρας και με χωρίς δεκάρα. Γίνεται τέχνη χωρίς αδεκαρίες. Μπάμπη, 3! Έφτασα! Άμα είσαι άγνωστος, κανείς δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Κάθε αρχή δύσκολη. Έχει τίποτα? Ψάχνω. Ζητείτε δεσποινής. Άστο. Ζητείτε δεσποινής. Άστο. Ζητείτε κυρία ευπαρουσίασης. Άστα κομμάτια. Δεν με έκανε ο Θεός γυναίκα. Άσε μωρέ, άσε να δούμε τα συνοικέσια. Έχουν πλάκα. Έλληνα ευπαρουσίαστος, διαμένων από μακρού χρόνου εις Βελγικό Κονγκό, ζητεί αλληλογραφία με νεαρά Ελληνίδα, ευπαρουσίαστον, οικοκυρά, ηθική, σκοπός ο γάμος. Γράψατε. Τζον Παπαδόπουλος, Λεόπολ Βιλ, Βελγικό Κονγκό. Καδένα, χρυσά δόντια. Να και ο Μπάμπη! Έτοιμοι! Του σκίσαμε, κύριε Γιώργο μου, του σκίσαμε! Άτυχος, άτυχος, πολύ άτυχος! Γιατί ρε Μπάμπη? Μα ο Άρης, ήταν να νικηθεί ο Άρης! Του βάλες νίκη! Ναι, ναι! Πόσα έπιασες? 2! Τρε και ο Άρης, σε στεναχώρησε! Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε! Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η ταινία «Το ξύπνημα της Άνοιξης» έρχεται να αγγίξει κάθε συνέστημα. Σενάριο σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Γιάνναρης.
δραματική ταινία του 2015 με τους Κωνσταντίνο Ελματζίογλου, Άγγελο Τζέγια, Δάφνιο Ακιμίδου Πατακιά. Ο νεαρός γκάνγστερ Αλέξανδρος, η τολμηρή Ιωάννα, ο ιδεολόγος Χρήστος και τα αδέλφια Εμίρ Άρης φτιάχνουν μια συμμορία που λατρεύει τα όπλα και φλερτάρει με τον νιχιλισμό. Οι νεαροί πρωταγωνιστές μέσα στα σκοτεινά δωμάτια της ανάκρισης ξετυλίγουν τη βουτυγμένη στο αίμα δράση μιας ετερόκλητης παρέας. Θα μπορέσουν να γιατρέψουν την κλειδονιζόμενη από την κρίση και σύψη κοινωνία? Η απάντηση στο απόσπασμα από το Σάββατο 12 Μαρτίου, 5 λεπτά μετά τις 9 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία «Η Μοδιστρούλα», σε σενάριο Γιάννη Ιωαννίδη και σκηνοθεσία Φίλιππου Φυλακτού. Μελόδραμα που μας γυρίζει πίσω στο 1964 με τους Μάρθα Βούρτσι, Χρήστο Νέγκα, Γιάννη Αργύρη. Μια φτωχή μοδίστρα, ερωτευμένη με το γιο μιας πλούσιας οικογένειας, ο οποίος θέλει να γίνει τραγουδιστής, αναγκάζεται από τον πατέρα της να εγκαταλείψει τον αγαπημένο της, λέγοντάς της πως έχουν την ίδια μητέρα. Ο αγαπημένος της θα ξεκινήσει την καριέρα του ως τραγουδιστής και η μοίρα θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ταινία που επιβεβαιώνει πως τη μοίρα δεν μπορείς να την αποφύγεις. Αγάπη μου. Αγάπη μου, εγώ είμαι κοντά σου. Ησύχασε. Σε παρακαλώ, ησύχασε. Ησύχασε. Ο πατέρας μου, Νικόλα. Ειλικρινά χαίρομαι. Για κοίταξε, αγόρι μου. Η Βαγγελιό, δεν ξέρω τι τρέχει μεταξύ σας. Παντρεύεται. Και καλά θα κάνεις. Πατέρα. Θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, βέβαια, Βαγγελιό, ε. Μα έρχεστε μετά από τόσα χρόνια. Το γιατί έλειψα τόσο καιρό, αυτό είναι δική μου δουλειά. Για τις κόρες. Αν δεν είχε κανένα, θα μπορούσε να την κουμαντάρεις. Μα τώρα μάθε πως έχει πατέρα και μάνα. Μάνα. Τι είπες, πατέρα? Έχω μάνα. Ναι. Έχω μάνα. Θα την γνωρίσεις. Στην ώρα τους αρθούν όλα. Πατέρα. Φύγε, νεαρέ μου. Η ταινία του 2007, «Ψυχραιμία», θα έρθει στην παρέα σας στις 10 και 20 μετά μεσημβρίας, σε σενάριο σκηνοθεσία Νίκου Περάκη. Κωμωδία με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη, Βάσο Καβαλιεράτου, Γιώργο Χρανιώτη, Τζούλια Αλεξανδράτου και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα 24ωρο από τη ζωή μερικών νέων ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους. Οι ιστορίες τους συχνά διασταυρώνονται, ενώ μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία. Όταν ξημερώσει, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Εσείς αναγνωρίζετε άραγε ομοιότητες? Ας πάρουμε μια γεύση από το απόσπασμα που ακολουθεί. Ναι, έλα. Στο πάρκινγκ είμαι. Σε 2-3 λεπτά θα είμαι εκεί. Εσύ πού είσαι? Πάθηκε μια ολιά αέρα, δε πατριώτη. Ήτανε. Φέρεις πράγμα στείο και γεράς. Δεν θα σου καθίσω καμιά ξανάστροφη. Μπάτσος είσαι. Κοίτα τι θες την κουμπούρα. Προστασία υψηλών προσώπων. Και τούτες είναι υψηλό πρόσωπο. Ο πατέρας του. Εσύ ποιος είσαι? Ανδρουλάκος Βασίλειος. Σέρμπερος. Α. Έχει χάρη που είμαι όξο με όλους. Η άλλη τόση. Όξο από πού, από τη φυλακή? Άμα από πού? Από τις Ουρσουλίνες. Γιατί σε ξαναμένει? Γιατί κάνω
κάνω πάλι θελήματα για τους Μελισσινούς, γι' αυτό. Το παιδί από εδώ μας το έστειλε η Σέρμπερους. Η κυρία Λιχναυτιά είναι δικηγόρος του πατέρα μου. Χαίρομαι πολύ. Ανδρουλάκος Βασίλειος. Εγώ σας γνωρίζω από τα μίντια. Τα μίντια. Συνεχίζουμε με την ταινία της Κυριακής 13 Μαρτίου. Στις 9.30 θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε «Τα κορίτσια για τσίμπημα» σε σενάριο Γιώργου Μιλωνά και σκηνοθεσία Παύλου Φιλίππου. Κωμωδία του 1985 με τους Ελένη Φιλίνη, Νίκη Ζωγράφου, Παύλο Χαϊκάλη. Η ασθένεια του καθηγητή των νέων ελληνικών και οι κενές ώρες των μαθημάτων του επιτρέπουν στις τελειόφυτες του λυκείου να περνάνε το καιρό του σε μια πισίνα παρέα με το Σωτήρι που είναι σφοδρά ερωτευμένος με την Τερέζα. Εκείνη όμως δεν του δίνει σημασία διότι γνώρισε και ερωτεύτηκε τον συμπαθέστατο Νίκο. Η παρατεταμένη όμως απουσία του φιλόλογου επιβάλλει την αντικατάστασή του και τα κορίτσια μένουν με το στόμα ανοιχτό όταν βλέπουν ότι ο καινούριος φιλόλογος είναι ο Νίκος. Μια έκπληξη που δεν θα αγκαλιαστεί από όλους ευχάριστα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία. Νόμιζα ότι δεν θα έρθεις. Κι εγώ. Με λένε Τερέζα. Εσένα? Νίκο. Δεν θα πεις τίποτα. Τι να πω, ο δερμητισμός σου με αφοπλίζει. Με κάνει και αισθάνομαι σαν μαθητούδι. Λοιπόν, από την αρχή το κατάλαβα ότι είσαι καρκίνος. Εσωστρεφής και τροπαλός. Μα με εσωτερική φλόγα. Έκανα Διάνα, έτσι? Όχι, γιατί είμαι ελαίων και καθόλου εσωστρεφής. Λοιπόν, το ήξερα από την αρχή ότι θα κάνω λάθος μαζί σου. Στο διάλο, δεν πιστεύω πια τίποτα από όσα λένε τα ζώδια. Δεν μου λες, όταν δεν έρχεσαι για μπάνιο στην πισίνα, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω. Α, ωραία. Και τι σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο? Κομμώτρια. Από ό,τι ξέρω, στο πανεπιστήμιο τέτοιες ειδικότητες δεν υπάρχουν. Εσύ είπες για πανεπιστήμιο. Εγώ σου είπα ότι σπουδάζω και σου είπα κομμώτρια. Εσύ? Εγώ είμαι υδραυλικός. Υδραυλικός? Δεν σου φαίνεται. Γιατί εσένα σου φαίνεται ότι είσαι κομμώτρια? Τέλος πάντων. Πώς μπλεχτήκαμε έτσι? Εδώ να την βγάλουμε. Έχεις να προτείνεις τίποτα καλύτερο? Μέχρι τις 9 είμαι ελεύθερη. Τι λες? Πάμε κάπου να μου κάνεις το τραπέζι και μετά να ράξουμε σε καμιά δίσκο. Σε δίσκο εγώ? Ναι, γιατί? Γιατί δεν ξέρω να πάρω τα πόδια μου και θα φαντάζομαι ότι μήγαμε στο γάλα. Μα τι είναι αυτά που λες, μια χαρά άνθρωπος είσαι. Κοίτα να δεις, μαζί μου θα μάθεις να ζεις. Τα σπαστικά κομμένα, έτσι? Αγία Στάσου. Γεια Στάσου, έχεις πάρει πολλή φορά και δεν με ξέρεις ούτε 5 λεπτά. Δηλαδή, πώς έχεις την εντύπωση ότι εγώ μέχρι τώρα δεν ζούσα καλά? Από γενική αδιέστηση. Αυτή τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου, η θεατρική παράσταση «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» ανοίγει τις πόρτες της στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Σταμάτης Φασουλής, σκηνοθεσία Κωστής Τσόνος. Κωμωδία του 1991 με τους Νίκο Γαλανό, Κατιάνα Μπαλανίκα, Γιάννη Μπέζο και άλλους. Με υψηλές προσδοκίες πάθους, ένα παράνομο ζευγάρι πηγαίνει στο αμφιβόλου φήμης ξενοδοχείο «Ο Παράδεισος», όταν ένας-ένας οι ιδιαίτεροι ήρωες του έργου αρχίζουν να καταφθάνουν στο ίδιο μέρος, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, το φυτίλι της κωμωδίας πυροδοτείται. Η πιο ευχάριστη παρέα θα κάνει τη Δευτέρα την αγαπημένη ημέρα της εβδομάδας. Ας πάρουμε μια γεύση μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο. Μα επιτέλους, βρε αγάπη μου, τι έχεις? Τίποτα δεν έχω. Έχω που μου κάνετε τη ζωή μου ανυπόφορη. Μα τότε τι θέλετε, αγαπητοί μου φίλοι, εμείς είστε παντρεμένοι όπως εγώ 10 ολόκληρα χρόνια. Και έτσι όλοι οι τέλειοι. Μιλάς και εσύ που σου έχω κάνει τη ζωή ευτυχισμένη? Αμ' εγώ! Ευτυχισμένη, ε! Ναι! Ευτυχισμένη, ε! Ναι, ευτυχισμένη! Λοιπόν, θα στα συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε, μπορείς. Θα το συζητήσουμε. Όχι, πέστε μου δηλαδή γιατί παντρεύτηκα αυτόν τον κύριο. Είναι επιτέλους συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή τι φαντάστηκες? Ότι σε παντρεύτηκα για να διευθύνω το προσωπικό και να σου κρατάω το σπίτι. Γιατί εκτός αυτών, τι άλλο κάνω? Τίποτα. Είμαι μια αμελητέα ποσότης. Με παραμελεί. Ο σύζυγος δηλαδή με παραμελεί. Πολύ ωραία. Σοβαρά? Σοβαρά σας παραμελεί? Ο σύζυγος δηλαδή σας παραμελεί? Incredible! Μην την ακούτε, κυρία Περλέ, μην την ακούτε. Υπερβάλλει, σας λέω, υπερβάλλει. Είμαι 10 χρόνια παντρεμένη με τον Περλέ. Αλλά έτσι και ποτέ ο άντρας μου διανοείται να μου κάνει τον αδιάφορο. Α, αυτό σας λέω.
Δηλαδή, εσύ τώρα τι μου, ρε. Κάθε βράδυ κοκορεύεται, παιδί μου, κοκορεύεται. Μα επιτέλους, βρε αγάπη μου, τι θέλεις, να μην πάω στο ξενοδοχείο για την πραγματογνωμοσύνη. Όχι, να πάτε. Άλλωστε, τι σημασία έχει. Είτε εδώ είτε εκεί, το ίδιο μακριά μου είστε. Πάντε πάλι από την αρχή. Αλλιώς το φανταζόμουν εγώ αυτό το γάμο. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Άλλα περίμενα. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω. Εγώ που σας έμεινα πιστή. Αυτό δεν μας το είχατε ξαναπεί. Τι σου λέγα. Για παράτα με και εσύ, άσε με σιγό και εσύ, άσε. Φοβού όμως. Φοβού τη μέρα που θα διανοηθώ να αναζητήσω αλλού την ευτυχία που εσείς μου στερείτε. Εσύ θα διανοηθείς. Γιατί όχι. Υπάρχουν ασχημότερες σε μου που βρήκαν τους παρηγορητές με το τσουβάλι. Α, ναι. Ωραία λοιπόν, τι κάθεσαι. Πήγαινε να βρεις τον παρηγορητή σου. Μη με προκαλείς. Μη με προκαλείς, γιατί αν θέλω τον άνθρωπο τον ξέρω. Α, τον ξέρεις, ε! Πήγαινε λοιπόν να τον βρεις, τι κάθεσαι. Παγιατέ, μην την εξωθείτε. Αυτή με εξωθεί, αυτή με εξωθεί. Ωραία λοιπόν, πήγαινε να τον βρεις, να δούμε θα σε αντέξει. Α, ώστε έτσι λοιπόν, ε. Έτσι. Ε, τότε λοιπόν, συ είπας. Συ είπας. Εγώ είπας. Εγώ είπας. Παγιατέ, ελάτε και φιλήστε την αμέσως. Εγώ να τη φιλήσω, αυτή. Ποτέ. Προχωράμε στις ταινίες της 3ης 15 Μαρτίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ο άνθρωπος που γύρισε από τον πόνο» και θα προβληθεί η ώρα 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Φόσκολος, σκηνοθεσία Απόστολος Θεγόπουλος. Κοινωνικό δράμα που αναβιώνει από το 1966 με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Θεόδωρο Μωρίδη. Ένα στρατιώτης επιστρέφει με αμνησία από την Κορέα και δεν αναγνωρίζει την οικογένειά του. Ο έρωτας όμως θα μπορέσει να λειτουργήσει αναλγητικά στον πόνο της χαμένης ανάμνησης. Η απάντηση μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Με συγχωρείτε. Θέλετε τίποτα? Νομίζω πως γνωριζόμαστε. Η Σοφία δεν είσαι? Ναι. Εγώ θυμάσαι ποιος είμαι. Για προσπάθησε λίγο, προσπάθησε. Φαντάσου τα μαλλιά μου ότι είναι κατάμαυρα. Το πρόσωπό μου ήρεμο, χωρίς βάσανα. Ότι δεν κρατάω μπαστούνι. Ναι. Κάποιον μου θυμίζεις. Κάποιο παλιόφιλο που μεγάλωσες πλάι του. Που τον έβαζες να ανεβαίνει στις αγαλιές και να σου κλέβει τσάγαλα. Ο Νίκος! Δεν είναι δυνατόν. Να που είναι δυνατόν. Αυτό το ερείπιο που στέκεται μπροστά σου είναι ο παλιός παιδικός σου φίλος. Πέρασε μέσα. Ευχαριστώ. Μάθαμε πως πέθανες. Στάθηκα άτυχος. Λιγώθηκα βαριά, αλλά έζησα. Και το λες ατυχία αυτό? Όταν έχεις τα δικά μου χάλια, έτσι πρέπει να το λες. Μη μιλάς έτσι, δεν κάνει. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Καμιά φορά είναι χειρότερη και από το θάνατο. Η γυναίκα σου ξέρει ότι γύρισες? Όχι. Ξέρει τουλάχιστον ότι είσαι ζωντανός? Αλλάζουμε κλίμα και 10 λεπτά μετά τις 10 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η ταινία «Για μια χούφτα τούβλα» σε σενάριο Μάνου Βενιέρη και σκηνοθεσία Τάκη Βουγιουκλάκη. Κωμωδία που χάρισε τα πρώτα χαμόγελα το 1987 με τους Κώστα Τσάκωνα, Βέρα Γκούμα, Τάσο Κωστή και άλλους. Ένας ράφτης προσπαθεί να χτίσει το σπίτι του στο εκτός σχεδίου οικόπεδό του και μπλέκει με τις τράπεζες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργολάβους, ενώ δεν λείπουν και τα προβλήματα στην οικογένειά του. Κομικές καταστάσεις μιας τυπικής ελληνικής καθημερινότητας που θα αποτελέσει τον πιο ευχάριστο τρόπο για να πείτε καληνύχτα. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ιδέα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Μεγάλη αναμιλιά Βάγκο, από τότε που βγήκαν τα έτοιμα, εμείς φραγκοράφτες μείναμε στην απόξω. Ποιος κάθεται σήμερα ημέρα να ράψει κουστούμι. Παίρνεις ένα έτοιμο και καθάρισες. Έτοιμο το κουμπί. Μπράβο. Για να φέρω να το βάλω. Να δούμε τι μάστορα είσαι δηλαδή, ε. Μάστε, ωραία. Τι σου οφείλω? Τίποτα, από πολλά πάσχουμε. Με λίγα αισθάνομαι ψιλικατζής. Αλήθεια ρε Αρίστο. Δεν σε ρώτησα με το δάνειο σου τι γίνεται.
ώστε ξέρεις και εσύ για το δάνειο. Βέβαια υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχω πει για το δάνειο. Οι καταθέσεις μου φασούλη το φασούλη έχουν φτάσει στο χρόνο ρήμανσης. Σε λίγες μέρες παίρνω 10 εκατομμύρια. Μπράβο ρε, αγοράει σπίτι ε. Βέβαια όχι διαμέρισμα, διότι στα διαμέρισματα δεν αναπνέω. Το ιδανικό θα είναι να φτιάξω μια μονοκατοικία όπως την έχω οραματιστεί. Αλλά βλέπεις το ρημάδι του οικόπεδου της μάνας μου είναι εκτός σχεδίου. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Το βασικό είναι ότι γλιτώνεις το ενίκιο. Μεγάλος βραχνάς. Ξέρεις τι είναι κάθε πρώτη του μηνός να σου εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης. Αλήθεια, πόσο του μηνά έχουμε σήμερα, ρε Βάγκο. Πρώτη του μηνός. Πρώτη του μηνός. Πρέπει να εξαφανιστώ. Τι δεν το έχεις το ενίκιο. Αποκεκτημένη ταχύτητα το κατάθεσα στην τράπεζα. Βλέπεις καταθέσεις οριμάζουν κάποτε. Ενώ το νίκη μια ζωή άγουρο και ξινό. Μια ζωή άγουρο και ξινό, Πάγκο. Την Τετάρτη 16 Μαρτίου, 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρία, συντονιστείτε στην ταινία Το Παραστράτημα μιας Ορφανής. Κοινωνική ταινία που έκανε πρεμιέρα το 1966 με τους Άντα Αναγνώστου, Γιάννη Μπέσκο, Νατάσα Πάνου. Η ορφανή Κύπρια μοδιστρούλα Νίνα, που μένει στην Αθήνα, στην αυλή της κυρας Φρόσος, ερωτεύεται τον Λάκη, φοιτητή από τη Μακεδονία. Εκείνος στρατεύεται και φεύγει για το αλβανικό μέτωπο. Μετά τον βομβαρδισμό του φτωχικού της, φιλοξενείται στο σπίτι της Άννης και του Αρτέμι, οι οποίοι την εκμεταλλεύονται. Με το ψευδώνυμο Μαντόνα, αρχίζει να τραγουδά σε ένα καμπαρέ για Γερμανούς στρατιώτες, ενώ μεταφέρει πληροφορίες που παίρνει στους αγωνιστές της αντίστασης. Τελικά, πόσο θα τη στοιχίσει το παραστράτημά της? Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα σας καθυλώσει. Βομβαρδίστηκε το σπίτι μας και πήρε φωτιά. Τίποτα δεν έμεινε από αυτό. Ο Θεέ μου. Και η κυρία Φρόσα. Κοιμότανε μέσα. Δεν ήθελε να έρθει μαζί μου στο καταφύγιο. Όπως με βλέπεις βγήκα στον δρόμο. Όλα μου τα πράγματα καλήκαν. Όχι, ναι, εσύ να σε καλά. Και αυτά ξαναγίνονται. Έλα να πέσουμε τώρα. Έλα πέσε. Είναι ένα συγγενής μου από την επαρχία. Αύριο θα φύγει. Δέκα λεπτά μετά τις 10 μετά μεσημβρίας, υποδεχθείτε στην παρέα σας τις πρωτεβουσιάνικες περιπέτειες σε σενάριο Ηλία Λιμπερόπουλου και σκηνοθεσία Γιάννη Πετροπουλάκη. Κομμωδία που έκανε μεγάλη επιτυχία το 1956 με τους Ρένα Βλαχοπούλου, Έλσα Ρίζου, Άννα Μπολ και άλλους. Ο κόμις θείος της Ρινούλας, μιας ρομαντικής κερκυραίας, προσκαλεί την ανιψιά του στην πρωτεύουσα για να γνωρίσει την Αθήνα. Πραγματικός σκοπός του όμως είναι να την παντρέψει με το γιο του συνέτερού του, που δεν είναι παρά ένα ακόμη κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Όταν η Ρινούλα έρθει στην Αθήνα με την αδελφή της Μαριέτα, θα γνωρίσει τον υποψήφιο γαμπρό, ο οποίος θα αναθέσει την ξενάγηση των δύο κοριτσιών στον Άγγελο, σοφέρ και γραμματέα του θείου. Ο έρωτας όμως της έκλεισε το μάτι στο πρόσωπο του σοφέρ και τότε όλα αλλάζουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα της ταινίας που εξυμνεί το ρομαντισμό με άκρος διαχρονικό τρόπο. Γράφω από την Αθήνα, κυρία Καγιώτη, από το θείο. Κυρία Καγιώτη, κυρία Καγιώτη. Έλα, έλα, έφτασα. Τα συγχαρίκια! Γράμμα από την Αθήνα! Στάσου! Σε βλέπω να χαμογελάς, κάτι καλό, κανένας γαμπρός πάλι. Γύρισε το κεφάλι στη γατέρα μου. Ο θείος πάλι έτσι γράφει να πάνε στην Αθήνα. Εγώ σου λέω να αφήσεις τα μεγαλοπιάσματα και τις ξενιτιές.
Και ο Κόντε Δορίγος είναι ένα κομμάτι μάλαμα, γαμπρός με τα ούλα του, με τις φαβορίτες και καεί και στο μόλο. Και νιώστα, τα 60 δεν τα πάτησε. Θα βουριστώ στο τέλος με τη θυγατέρα μου. Ο ένας τη μυρίζει και ο άλλος τη βρωμάει. Αν μην τα ξέρω και τη σχέδιο να τη φερθώ. Κάτι μου μυρίζει, τι έχει στη φωτιά. Πω, θα βουριστώ. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται με εκείνες της 5ης 17 Μαρτίου. Στις 10:25 μετά μεσημβρία σειρά έχει ο Αντάρτης του Βάλτου σε σενάριο σκηνοθεσία Δημήτρη Αθανασιάδη. Δραματική περιπέτεια του 1969 με τους Γιώργο Φούντα, Μίλτο Κοντέα, Ελένη Ερήμου. Θεσσαλία 1868. Πεθαίνοντας ο πατέρας του Θανάση Βάρδα, εξομολογείται στο γιο του την ύπαρξη ενός θησαυρού. Οδηγίες για το πού βρίσκεται υπάρχουν στο εικόνισμα του σπιτιού. Το μυστικό όμως το μαθαίνουν και οι Τούρκοι που αρπάζουν την εικόνα. Η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο μέσα από έναν αγώνα συναισθηματικής σκληρότητας. Ας πάρουμε μια ιδέα από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Πιάσε το! Σκοτώσε το άτιμο! Νομίζω ότι σου κρατώ καμιά κακία επειδή μου σημάδεψε στο πρόσωπο. Όλα θα ξεχαστούν αν μου πεις πού βρίσκεται ο θησαυρός. Αυτό το εικόνισμα της Παναγιάς σας μισάκια καταλαβείς τι καταγράφει. Πίσω από το ιερό του Αηλιά, στο μεγάλο δέντρο και 10 βήματα από αυτό προς τη μεριά που βγαίνει ο ήλιος, έκρυψα το θησαυρό του Αλή Πασά. Μια ιστορία που λέγανε φαίνεται πως είναι αληθινή. Ο Αλή Πασάς φυγάδευσε το θησαυρό του στην Τριέστη για να λακίσει κι αυτός μόλις θα μάθαινε την παπεσά των Σουλτάνους. Καθώς τα μουλάρια προχωράγανε πλάι από ένα βαθύ γκρεμνό, ένα από δάφτα γλίστρισε και έπεσε κάτω, οι φρουροί δεν μπόρεσαν να τα ανεβάσουν απάνω. Ένας Γρεκός με αετήσα μάτια κατόρθωσε να τα πάρει και να τα θάψει στο ξοκλήσι του Αηλιά. Σε ποιο όμως απ' όλα, σε κάθε βουνοκορφή έχουν χτίσει και από έναν Αηλιά. Πες μου λοιπόν, πού είναι κρυμμένος ο θησαυρός. Η τελευταία ταινία της εβδομάδας θα ξυπνήσει το χιούμορ του 1997 με τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Σενάριο Βασίλης Πέτσος, Κώστας Δούκας, σκηνοθεσία Κώστας Δούκας. Κωμωδία με τους Νίκο Τσούκα, Βασίλη Πέτσο, Κώστα Δούκα. Ένας ψαράς που αγαπά με μανία τον κινηματογράφο εγκαταλείπει το επάγγελμά του για να γίνει παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών. Ξεκαρδιστικά ευτράπελα γυρισμάτων που θα ψυχαγωγήσουν το τέλος της εβδομάδας μας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το παρακάτω απόσπασμα. Πα! Εδώ είμαστε! Ρε είναι χατά ο κόντος με τη γραβά. Σοφία, στο παχύλες μπορώ να σκόφτω. Αυτό το τραγούδι θα το ξαναπείς εδώ πέρα. Γιατί λαμπίκο μου, αυτό το τραγούδι είναι σουξέ. Το λέει όλο ο ντουνιάς βρε. Καταρχάς δεν με λένε λαμπίκο. Δεν διαβάζει την ταμπέλα από όξο τραβομάρα είσαι. Χαράλαμπος, φλόκος. Και δεύτερον δεν είμαι ούτε κοντός ούτε γράμματα φοράω. Καλή τρελάθηκες, ποιος είπε κοντό. Αλίμον, εσύ είσαι ψηλός σαν κυπαρίσι. Λέγε τώρα τι θες, γιατί έχω και δουλειά. Μου την έσπασες, μωρέ. Αφού με σταμάτησες ασματικός, θα σου πω ένα πείμα. Αχ, καλημερούδια στον ψηλό που είναι σαν κυπαρίσι. Που η κλόνη του απλώνονται σε ανατολή και δύση. Φτάνει. Έχει τα μάτια του αριθμού. Φτάνει, μορφώνει. Είχα τη σκουκουβάγια. Άστε με, μωρέ. Φτάνει, δεν θέλω άλλο. Λέγε, τι θέλεις, έλα. Όχι, μου την έσπασες τώρα, τι να θέλω. Παραλαβή καινούρια έκανε. Να βλέπεις όλα ζωντανά, ορίστε Σπαρτάρα. Ωραία, δώσου μια τσιπούρα, αλφα, αλφα. Αυτή εδώ. Κοίτα εδώ, μιλάει. Μιλάει. Τρελάδικες βρε. Αυτή έτσι και τη βάζει τη σκάρα και την ψήσει τη ρίξη λαδολέμωνο απάνω. Δεν Σπαρτάρα έσαβε. Α, καλέ, τι το τρώει με λαδολέμωνο. Τότε κάνω το τηγανιτό. Ούτε τηγανιτό το τρώει, το σκασμένο. Καλά, για ποιον μιλάμε τόση ώρα. Για το γάτο μου, το Σιλβέστρο. Έχει αδυνατήσει λαμπίκο μου και είμαι στεναχωρεμένη. Δεν ξέρω τι να το δώσω να πάει. Για το γάτο, τι θες, τη σιγουρά. Ναι, για το γάτο, γιατί. Για ποιο μωρή δεν πουλάω. Γιατί δεν πουλά. Γιατί τα ψάρια είναι για τους ανθρώπους, δεν είναι για τα βρωμόγατα. Άκου να σου πω, λαμπίκο, μην υψώνεις τη φωνή σου και δεν σε φοβούμε. Ορίστε μας, στο κάτω-κάτω με τον παρά μου και την κυρά μου.
Ορίστε. Λεβάτε επαγγέλματα. Άσε με, μην με αγγίζεις. Ορίστε. Είναι γάτα, είναι γατούκλα. Λεβαίω, ο κοντός με την ψαρούχα. Λεβαίω, πάρα. Εσύ και Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η ιστορική ταινία του 2003 «Πολίτικη κουζίνα». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού. Ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!